Νομίζουμε ότι το θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα αυτών των εκλογών είναι η διακριτή και μεγάλη άνοδος που σημειώνει το ΚΚΕ. Επειδή ήταν η μόνη πραγματική και μαχητική αντιπολίτευση. Είστε σχεδόν 40% να πω, πάνω από τα προηγούμενα ποσοστά σας. Ακριβώς. Ήταν η μόνη πραγματική και μαχητική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ρόλο θα έχει και στο νέο πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται. Και οι ψήφοι του ΚΚΕ θα κατατεθούν στην ενίσχυση του εργατικού λαϊκού κινήματος για να μπορέσουμε να βάλουμε εμπόδια, αναχώματα αν θέλετε, σε μια νέα επίθεση η οποία έρχεται το επόμενο διάστημα, γιατί η κυβέρνηση μπορεί να καθυστερούν να σχηματίσουν μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όμως η πραγματικότητα νομίζουμε είναι ότι θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση και από αυτές τις εκλογές. Δηλαδή διαφωνούμε με το σκεπτικό που λέει ότι δεν μπορούσε να σχηματιστεί η κυβέρνηση γιατί υπάρχουν προγραμματικές αποκλίσεις. Mm-hmm. Ίσα-ίσα το αντίστροφο επιβεβαιώθηκε και στην προεκλογική περίοδο. Δεν το είπαμε μόνο εμείς. Το ομολογούσαν στελέχη των τριών κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ότι υπάρχουν μεγάλες προγραμματικές συγκλίσεις και μικρές ουσιαστικές διαφορές. Επομένως, πιστεύουμε ότι η επιλογή να πάμε σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση περισσότερο έχει να κάνει με την επιδίωξη να κλαπούν έδρες και ψήφοι από τα υπόλοιπα κόμματα, να δυναμώσει ο εκβιασμός απέναντι σε ένα τμήμα του ελληνικού λαού για να αλλάξει την ψήφο του. Εκτιμάμε όμως ότι δεν θα το καταφέρουν και ότι και στις επόμενες εκλογές μπορεί ένα ακόμα μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού λαού να κάνει αγωνιστική επιλογή, να στηρίξει το ΚΚΕ, που θα είναι και η μόνη πραγματική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, αν θέλετε, και ο ΣΥΡΙΖΑ, τελικά αυτό που πληρώνει είναι τη στάση συμπολίτευσης που κράτησε το προηγούμενο διάστημα, ψηφίζοντας το 50% των νόμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ουσιαστικά δίνοντας τη συνένεσή του στην συνέχεια μιας αντιλαϊκής πολιτικής, όπως τέτοια ήταν και η περίοδος της δικιάς του διακυβέρνησης. Χριστοδουλίδη, εσείς... Όχι σε όλα που λέμε, έτσι. Ελληνική λύση, παρακαλώ, κύριε Διαμαντόπουλε. Όχι σε όλα. Παρακαλώ, όχι, κύριε. Σε όσα είναι ενάντια στον ελληνικό λαό και ναι σε αυτά που μας ενώνουν με τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, η οποία και την επόμενη μέρα των εκλογών δεν θα αλλάξει. Τον ελληνικό λαό τώρα εκπροσωπεί το 6% και τώρα 94% δεν είναι λαό. Πήρε 7,2%. Τώρα 93%. Δεύτερον, από εκεί και πέρα, νομίζουμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο δεν μπορεί να μην έκανε σε αυτή τη φάση την επιλογή να στηρίξει το ΚΚΕ, όμως αντιδρά σε αυτή την πολιτική, την καταδικάζει. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να εκφράστηκε με διάφορους τρόπους, ακόμα και στην αποχή. Όπως βλέπετε, η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Πρέπει να κάνει αυτή την επιλογή στη νέα εκλογική αναμέτρηση, γιατί έρχεται χειρότερα. Για να το πούμε, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Νομίζουμε ότι 5 χρόνια το ΚΚΕ είναι σταθερά στο πεδίο του εργαζόμενου λαού. Αυτό είναι που επιβεβαιώνει. Κοτσάντη, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η προεκλογική. Περιμένετε να ξημερώσει η Δευτέρα. Μας ρωτάνε. Ξεκινάει η επόμενη προεκλογική περίοδο. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτό είναι που πρέπει να δυναμώσει την επόμενη μέρα. Γιατί, αν θέλετε, η συνένεση των άλλων κομμάτων σε έναν αντιλαϊκό δρόμο είναι δεδομένη.